Τα δάκρυα του Φίνικα είναι το δεύτερο μυθιστόρημα το οποίο εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες. Ναι. Ακολουθώντας την πορεία μου πριν 2 χρόνια, όπου έγινε η έκδοση του μυθιστορήματος «Μαύρα σύννεφα σε λευκό ουρανό». Σε εντελώς διαφορετικό ύφος, αυτό το βιβλίο, το οποίο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα. Λίγα λόγια τώρα για το πώς δημιουργήθηκε και για το πώς έφτασα σε αυτή την απόφαση να γράψω ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα. Εγώ θέλω καταρχάς και λίγο την πλοκή για να καταλάβει κατευθείαν να μπει στο πετσί του συγγράμματος κατευθείαν ο τηλεθεατής. Ποιοι είναι οι ήρωες και τι ακριβώς γίνεται? Ποιοι είναι οι ήρωες? Λοιπόν, το βιβλίο βασίζεται σε 2 κεντρικούς πυλώνες, σε 2 κεντρικούς άξονες. Mm-hmm. Η πρώτη κεντρική ιδέα είναι η Άννα, μία νεαρή κοπέλα, η οποία εξασχεί το επάγγελμα της ψυχολόγου. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι του βιβλίου. Και το άλλο κομμάτι, το οποίο έρχεται και δένει με την Άννα, την πλοκή, τους άλλους ήρωες και την εξέλιξη του μυθιστορήματος, είναι η φιλοσοφία της ζωής που προσπαθώ εγώ να έχω στην καθημερινότητά μου, τόσο σαν άνθρωπος, όσο και σαν συγγραφέας. Επηρεασμένος λοιπόν και ο ίδιος ο συγγραφέας από τα τεκτενόμενα της καθημερινής ζωής, τον περίγυρό σας. Ναι, είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ο τρόπος δηλαδή που γράφω προσπαθώ να είναι μέσα από την δική μου φιλοσοφία, από τη σκέψη, τα συναισθήματά μου. Το πώς τώρα έγινε αυτό το πάντρεμα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, είχα μία ιδέα τελειώνοντας το συγγραφικό μου έργο με τα μαύρα σύννεφα σε λευκό ουρανό, όπως σου είπα νωρίτερα πριν 2 χρόνια, να φτιάξω ένα πρόσωπο, ένα κεντρικό χαρακτήρα σε ένα βιβλίο, mm-hmm. η οποία θα είναι ψυχολόγος, επειδή μου αρέσει η ψυχολογία. Δεν έχω σπουδάσει, αλλά μου αρέσει να διαβάζω για την ψυχολογία. Όμως ο χαρακτήρας αυτός της Άννας να βασίζεται σε πραγματικό πρόσωπο. Και εξηγούμε. Γνώρισα λοιπόν τότε μία πραγματική ψυχολόγο, σε φιλικό επίπεδο, mm-hmm. της ζήτησα να συνεργαστούμε, να αντλήσουμε πληροφορίες για τη ζωή ενός νεαρού ανθρώπου, ο οποίος όντως είναι ψυχολόγος, και αυτό να περάσει μέσα στο βιβλίο. Να στήσουμε δηλαδή ένα χαρακτήρα σε μυθιστόρημα, αλλά σε υπαρκτό πρόσωπο. Το θεώρησα έξυπνη ιδέα και γνώρισα τότε τη Μέρη Τσιχλή, η οποία είναι ψυχολόγος και φιλόλογος, η οποία δέχτηκε και μέσα από συνεντεύξεις και συζητήσεις άντλησα τις πληροφορίες και έστησα το χαρακτήρα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία στο να αυξήσει την προθυμία, την επιθυμία των αναγνωστών να αγοράσουν το συγκεκριμένο βιβλίο, ναι. Και να το σκανάρουν, γιατί κακά τα ψέματα, πλέον θέλουμε δυνατά πράγματα να έχουμε στις βιβλιοθήκες μας, τα βράδια πριν κοιμηθούμε, και όταν ακούς ότι είναι χαρακτήρες που πηγάζουν από την καθημερινότητά μας και βασίζονται, όπως λέμε καμιά φορά, σε αληθινές καταστάσεις, mm-hmm. είναι το κάτι παραπάνω. Είναι το κάτι παραπάνω και ο κύριος σκοπός μου ήταν και είναι να εμπλέξω περισσότερους ανθρώπους σε αυτό που κάνω. Mm-hmm. Είτε με τη μορφή της συγγραφής, είτε με τη μορφή παρουσίασης, είτε να ανταλλάσσουμε απόψεις και διάφορα πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν ο κεντρικός άξονας, όπως είπα, το πρόσωπο, η Μέρη που δέχτηκε να γίνει η Άννα, ας πούμε, στο βιβλίο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα το τι αντιμετωπίζει η Άννα και με ποιους μιλάει, πώς εξελίσσεται η δομή, έχει να κάνει με τη δική μου φιλοσοφία. Αυτά ακούγονται λίγο πολύ στρωτά, έτσι δεν είναι? Το καλοκαίρι λοιπόν του 2018 είχε αρχίσει αυτό το πράγμα να παίρνει μορφή, σάρκα και ωστά, επειδή έγραφα καθημερινά και προσπαθούσα να το εξελίξω. Τότε λοιπόν ήταν που συνέβη ένα προσδόκητο γεγονός και πρέπει να το αναφέρω, γιατί όταν λέμε για φιλοσοφία ζωής πρέπει να αποτυπώνουμε τα πραγματικά συναισθήματα και τη σκέψη μας. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2018 διαγνώστηκα με μια σπάνια μορφή καρκίνου στο μάτι, το οποίο λέγεται οφθαλμικό μελάνωμα. Ευτυχώς το αντιμετώπισα πολύ ψύχραμα και πολύ άμεσα και με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού γιατρού στο Ηράκλειο έφυγα αμέσως για Ελβετία, έκανα τη θεραπεία, γύρισα πίσω. Όλο αυτό ήταν μια φυτνιστική εμπειρία, mm-hmm. επειδή καταλαβαίνω ότι γνωρίζεις τι σημαίνει ο όρος. Και ήταν τόσο ακόρεστη η δίψα μου να αποτυπώσω όλη αυτή την εμπειρία σε ένα μυθιστόρημα, που παρόλο που κατέβηκα από τις εγχειρήσεις, από τις ακτινοβολίες και όλη αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούσα να μην το κάνω. Άρχισα λοιπόν να γράφω ασταμάτητα όλο αυτό που μου συνέβη. Γι' αυτό είπα νωρίτερα και ξαναλέω ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι απλά μια ιστορία η οποία έβγαλα για να ψυχαγωγήσω τον αναγνώστη. Είναι μια ιστορία βγαλμένη μέσα από αληθινές καταστάσεις. Βαθύτερες ρίζες. Βαθύτερες ρίζες. Έτσι. Και
είναι, προσπαθώ δηλαδή να περάσω ένα μήνυμα αφύπνισης στον αναγνώστη. Με ποια στοιχεία, εννοώ στοιχεία μέσα από το βιβλίο. Μιλούσαμε προηγουμένως και μου περιέγραφες, και συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό, αλλά ηλικιακά δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά, έτσι, και είναι καλύτερο καμιά φορά να τα λες στον ελληνικό. Μιλούσαμε προηγουμένως και αναφέραμε βεβαίως περιεχόμενα του σχετικού βιβλίου, τα δάκρυα του Φίνικα, εμπεριέχονται μέσα καταστάσεις προσωπικότητες ανθρώπων, τις οποίες ναι μεν δεν τις συναντάς εύκολα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα μας, και εννοώ με ψυχικές ή ψυχολογικές διαταραχές. Πώς παντρεύεται όλο αυτό και με την πρωταγωνίστρια? Δηλαδή προσπαθεί να βρει μια ψυχική, ψυχολογική ίαση ψυχολόγος απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα και μέσα από εκεί εμείς παραδειγματιζόμαστε. Η Άννα λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια του μυθιστορήματος αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και συγκρούσεις. Επιλέγει να περιπλέξει τη ζωή της ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλόδοξος και αγαπάει τη ζωή. Αγαπάει τον συνάνθρωπο, τον σέβεται απόλυτα και θέλει να μεταδώσει όλο αυτό στους γύρω της, όσο δύσκολο κι αν είναι. Βρίσκει λοιπόν μια ομάδα από ανθρώπους, φτιάχνει μια ομάδα ανθρώπων. Ο ένας έχει τάσεις αυτοκτονίας γιατί έχει προέλθει από ένα σοβαρό χωρισμό. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει μάσκα γιατί έχει υποστεί αλλίωση προσώπου μετά από ένα ατύχημα. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία έχει δεχτεί βιασμό. Υπάρχει μια άλλη κοπέλα η οποία έχει προβλήματα θυμού. Και υπάρχει ένας χαρακτήρας έκπληξη, ο οποίος είναι και αυτός μέσα στην ομάδα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι πάει να κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να βοηθηθούν σε ατομικές θεραπείες, ναι, προσπαθεί μια κοπέλα νεαρή να τους βοηθήσει όλους μαζί. Αναπτύσσονται λοιπόν οι σειρίδεσμοι, υπάρχει μέσα η ψυχολογία, υπάρχουν φιλοσοφικά ζητήματα, θέσεις. Συγχρόνως η Άννα αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα. Εντάξει, αλήθεια είναι, μην τα πούμε κιόλα. Δεν θα πούμε όλα. Να αφήσουμε και λίγο. Και κάνουμε το λεγόμενο spoiler που λέμε. Φτάνουμε σε μια κορύφωση λοιπόν, με πολλές ανατροπές και προς το τελικό αποτέλεσμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και κατανοώ πλήρως βεβαίως και την κλίση προς το κομμάτι, του τομέα της ψυχολογίας. Γιάννης Βλαχάκης, λοιπόν, συγγραφέας, εκδόσεις Κομνηνός. Θέλω να δώσω το στοιχείο της παρουσίασης του βιβλίου, το οποίο θα γίνει προσεχώς. Έτσι, θα γίνει στην 1η Φεβρουαρίου, το Σάββατο δηλαδή, και ώρα 6, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Γεωργίου Μαράντη και 3 στα Καμίνια. Και νομίζω είναι μια μέρα που περιμένεις, Γιάννη, καρτερικά, γιατί θα έχεις κοντά σου και ψυχολόγους οι οποίοι θα μιλήσουν και για το βιβλίο, αλλά και γενικότερα για τις περιγραφές των προσώπων και τις ψυχοσύνδεσεις όλων αυτών των ηρώων που περιλαμβάνονται μέσα στο σύγγραμμα. Φιλόλογος Μέρη Τσιχλή και δημοσιογράφος Διώτα Αρχοντάκη, έτσι, και πολλά άλλα πρόσωπα όπως η Κωνσταντίνα Νικηφοράκη και η εκπαιδευτικός Μέρη Βαβουράκη θα βρίσκονται εκεί στο πλευρό σου και πολλοί κόσμοι βεβαίως που θα έρθει προκειμένου να πάρει διάφορα στοιχεία και να εμπνευστεί μέσα από τη δική σου πρόταση εναλλακτική συγγραφική.